Λοιπόν, επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος εκπομπής και όπως σας είχα πει από την αρχή, θα πραγματοποιήσουμε σήμερα ζωντανή σύνδεση με το Βερολίνο, Βερολίνο Γερμανίας βέβαια, και θα συναντήσουμε την κυρία Ζωή Κορνιλάκη, η οποία μαθαίνει κριτικούς χορούς και τους Γερμανούς, κυρία Κορνιλάκη. Καλησπέρα σας. Ναι, τυχαίνει να έχουμε και κάποιους Γερμανούς που ενδιαφέρονται. Και είναι καλοί, έχουν ταλέντο ή είναι κάπως άχαροι στην αρχή? Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά ναι, στο τέλος τα καταφέρνουν, εντάξει. Ξεκινάνε με σιγανό. Συνήθως, τουλάχιστον εγώ, ξεκινάω με συρτό. Αλλά στο τέλος του μαθήματος τους δείχνω και το σιγανό, έτσι για να μην τους φάνει πολύ δύσκολο και να τα καταφέρνουν, να πάρουν και τη χαρά ότι α, μάθαμε και κάτι, ωραία. Μάλιστα. Η κοινότητα εκεί, τα μέλη του συλλόγου, καθώς είστε και μέλος του Συλλόγου Κριτών στο Βερολίνο, συνολικά πώς είστε? Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας γενικά δεν τα ξέρω, γιατί πέρα από τον Κριτικό Σύλλογο υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι, όπως Μακεδόνων, Θρακιωτών, ναι, Ποντίων και ούτω καθεξής. Στο Σύλλογο Κριτών έχουμε εγγεγραμμένα μέλη γύρω στα 80. 80 μέλη, μάλιστα. Εσείς πώς βρεθήκατε στο Βερολίνο, είστε τρίτη γενιά? Όχι, εγώ είμαι στο Βερολίνο γύρω στα 6 χρόνια και ήρθα λόγω της οικογένειάς μου, είχε έρθει η αδερφή μου, η μαμά μου, οπότε ήρθα και εγώ στο τέλος. Φαντάζομαι ότι οι δραστηριότητες του Συλλόγου μέσα στην πανδημία έχουν περιοριστεί, έχει μπει μια ανωτελεία, σωστά? Ναι, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που μας λυπεί, η αλήθεια είναι, γιατί ουσιαστικά ο Σύλλογος ξαναστήθηκε πριν από 2-3 χρόνια, το 2017 για να είμαι ακριβής. Όταν εγώ ήρθα, τουλάχιστον ο Σύλλογος δεν υπήρχε, και επειδή εγώ είχα αυτή την αγάπη για το χορό, ξεκίνησα να κάνω τα μαθήματα χορού, ήρθα σε επαφή και με άλλους κριτικούς και μαζί ξαναβιώσαμε το Σύλλογο. Με μικρά και σταθερά βήματα και καταλήξαμε να έχουμε έναν οργανωμένο σύλλογο με δραστηριότητες. Είχαμε κάνει και ένα γλέντι. Ακριβώς, οι δραστηριότητες διάφορα... σε περιόδους, σε μέρες πέρα από την πανδημία, πριν την πανδημία. Ποιες ήταν, τι διοργανώνατε, τι κάνατε? Η πρώτη μας εκδήλωση ήταν το Κριτικό Απόγευμα, όπως το είχαμε ονομάσει, όπου είχαμε καλέσει μέλη και φίλους του συλλόγου. Είχαμε κάνει αντικριστό, εννοείται. Α, μάλιστα. Παραδοσιακά, ρακές, χορό. Με κρέας από την Κρήτη, φαντάζομαι. Με κρέας από την Κρήτη. Σας είχε έρθει σε δέμα. Όχι, πυρακή είχαμε από την Κρήτη. Το κρέας το αγοράσαμε από εδώ. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, η καθημερινότητα τώρα εκεί των κριτικών των Ελλήνων μέσα στην πανδημία και γενικά η καθημερινότητα και των Γερμανών πώς είναι, με περιορισμούς φαντάζομαι? Αρκετούς περιορισμούς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα γενικό lockdown και εδώ πέρα. Τα μόνα ανοιχτά καταστήματα που υπάρχουν είναι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και οτιδήποτε έχει να κάνει με είδη πρώτης ανάγκης. Και όλοι οι χώροι εστίασης είναι κλειστοί και δουλεύουν με delivery. Ναι. Take away, να πάρουμε καφεράκι στο χέρι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα για εξωτερικές δραστηριότητες. Αυτό εννοείται ότι επηρεάζει και το σύλλογο και τις δραστηριότητές του. Όταν δεν επιτρέπεται ο συνωστισμός ατόμων, αυτομάτως και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν σύλλογος και να οργανώσουμε. Πραγματοποιούνται μαθήματα αυτό το διάστημα, όχι? Όχι. Δυστυχώς. Τηρούν τα μέτρα οι Γερμανοί? Είναι συνειδητοποιημένοι? Και ναι και όχι, θα έλεγα. Ναι. Εξαρτάται. Ας πούμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και μάλιστα το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση αποφασίστηκε ότι η χρήση μάσκας θα είναι μόνο χειρουργική. Ναι. Δεν χρησιμοποιείται δηλαδή η φασμάτινη. Εντάξει, τηρούνται σε γενικές γραμμές, ναι. Αλλά εντάξει, υπάρχουν εδώ πέρα σίγουρα και άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ιός ή ότι δεν τηρούν τα μέτρα ή συνοστίζονται παραπάνω άτομα από ότι είναι το επιτρεπτό. Με τους εμβολιασμούς?
Από ό,τι ξέρω, υπάρχει το εμβόλιο, αλλά δίνουν προτεραιότητα αρχικά στους ηλικιωμένους και σε ευπαθείς ομάδες. Και υποθέτω ότι όταν εμβολιαστεί αυτή η ομάδα ανθρώπων θα περάσει στους υπόλοιπους. Η καταγωγή σας από Κρήτη, από ποια περιοχή, από ποιο μέρος? Είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, συγκεκριμένα μεγάλωσα στην Αλικαρνασσό. Α, μάλιστα. Ναι, αλλά η μαμά μου έχει μικρασιάτικη καταγωγή, οπότε έχω και τα δύο. Σκέφτεστε επιστροφή στην Ελλάδα, στην Κρήτη κάποια στιγμή? Αυτό το σκεφτόμουν τα πρώτα χρόνια που ήμουν εδώ πέρα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια είμαι και μητέρα και η αλήθεια είναι ότι... Μάλιστα. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι κάποια πράγματα όσον αφορά τα παιδιά και τη στήριξη των νέων μαμάδων, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εδώ. Έχετε συγγενείς, φαντάζομαι, στην Κρήτη? Υπάρχουν συγγενείς? Βέβαια, ναι. Οπότε, κάθε καλοκαίρι, φαντάζομαι, κορονοϊού επιτρέποντος, το επόμενο καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι, θα έρθει στην Κρήτη. Ναι, αυτό είναι μια ευχή μου και η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα επειδή πέρσι δεν τα κατάφερα λόγω του ιού, αλλά φέτος εύχομαι να πάνε όλα καλά και να τα καταφέρουμε. Γιατί μας λείπει και μας η θάλασσα, ο ήλιος, ο καιρός. Μόλις αρθούν οι περιορισμοί, να δεσμευτείτε να πραγματοποιήσουμε μια ζωντανή σύνδεση κατά τη διάρκεια μαθημάτων που πραγματοποιείτε, να πάρουμε και μια γεύση από τους ταλαντούχους Γερμανούς που μαθαίνουν κριτικά. Αυτό θα ήθελα πολύ να το κάνω, ευχαρίστως. Και μάλιστα πριν το πρώτο lockdown είχαμε πάρει μέρος στην εκπομπή προσωπικά της ΕΡΤ, όπου γινόταν ένα ρεπορτάζ γενικότερα για το Βερολίνο. Μας βρήκανε σαν σύλλογος Κριτών και είχαμε κάνει και με εκείνη τη... Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε κι εμείς. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο καιρός σήμερα στο Βερολίνο πώς είναι? Σήμερα ήταν λίγο βροχερός, εχθές όμως ήταν ανοιξιάτικος και πάρα πολύ ωραίος και έτσι θα είναι και τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Οπότε παίρνουμε χαρά τουλάχιστον με τον καιρό. Εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο τουλάχιστον, είναι καλοκαιρινός σήμερα ο καιρός. Έτσι δεν είναι? Αυτό το ξέρω. Είχε, το ξέρετε. Πριν από 2 εβδομάδες εδώ χιόνιζε και ο ξάδερφός μου είπε ότι πήγε για μπάνιο. Πήγε λίγο για μπάνιο. Ζήλεψα. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.